ότι μέσα στις επόμενες κιόλας ημέρες θα τοποθετηθούν δασοφύλακες στην Ίσο Χρυσή, χωρίς όμως μέχρι και αυτή την ώρα να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσοι θα είναι αυτοί, αν θα μετακινηθούν από άλλες περιοχές, όπως επίσης πόσες και ποιες ώρες θα βρίσκονται στο νησί, δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σαμυράς στη διάρκεια συνάντησης στην Αθήνα με τον Δήμαρχο, υπηρεσιακούς παράγοντες, τη συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη. Οι διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από τον κύριο Σαμυρά σχετικά με το θέμα του νησιού και τη φύλαξή του ήταν ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει φύλαξη από το δασαρχείο και από δασοφύλακες. Η δέσμευσή του δηλαδή ήταν άμεση, ότι θα υπάρξει φύλαξη, επαναλαμβάνω, από το δασαρχείο, ώστε να μπορέσει να προστατευτεί και να λειτουργήσει το νησί με τον τρόπο που λειτουργούσε πέρυσι. Αν και πρόκειται για μια εξέλιξη που εδώ και 1,5 περίπου χρόνο αναμένουν οι φορείς και η τοπική κοινωνία της Ιεράπετρας, που ζητούν με τη φύλαξη του νησιού να αλλάξουν οι συνθήκες επισκεψιμότητας και στο νησί να μην υπάρχουν οι περιορισμοί που ίσχυσαν πέρυσι, εν τούτης κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα οτιδήποτε, καθώς ναι, μεν φορείς και κάτοικοι ζητούν κάποιοι από τους περιορισμούς να αρθούν, εν τούτης όμως η απόφαση που έχει ληφθεί και για φέτος, αν και τροποποιεί κάποια ζητήματα, στην ουσία διατηρεί το αυστηρό καθεστώς σε ό,τι αφορά το πώς πλησιάζουν τα σκάφη το νησί και μέχρι ποιο σημείο, όπως επίσης και τις αυστηρές διαδρομές πάνω στο νησί, στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση των επισκεπτών. Θα βοηθήσουν ώστε να λειτουργήσει επιτέλους η Χρυσή όπως πρέπει, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Χρυσή είναι το πόσιμο για όλη την Κρήτη. Είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, φέρνει τουρίστες σε όλη την Κρήτη. Έρχονται τουρίστες σε όλη την Κρήτη για να επισκεφτούν το νησί και καλό θα ήταν να λειτουργεί όπως πρέπει. Υπενθυμίζεται ότι κατά την περσινή τουριστική περίοδο μικρά σκάφη και μόνο μπορούσαν να πλησιάσουν και όχι να φτάσουν μέχρι την παραλία. Κολυμπώντας έφταναν στο νησί οι επισκέπτες, οι οποίοι μπορούσαν απλά να διαβούν συγκεκριμένα σημεία στις παραλίες και μονοπάτια και πάντως όχι μέσα στο μοναδικό οικοσύστημα του νησιού που έχει υποστεί καταστροφές. Είναι μέρες που πρέπει να τις ξεχάσουμε οι περσινές, γιατί άλλη μια χρονιά σαν την περσινή, με τον τρόπο λειτουργίας των περσινών, θα δημιουργήσει προβλήματα τα οποία θα κρατήσουν πολλά χρόνια για να λυθούν. Προφανέστατα. Την ώρα πάντως που υποτίθεται ότι το νησί για περισσότερο από ένα χρόνο είναι ελεγχόμενα προσβάσιμο και επισκέψιμο, όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Ιεράπετρας, σε επίσκεψή του χθες, με θλίψη αντιλήφθηκε ότι αν και οι κέντροι φαίνεται ότι βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, τα σκουπίδια στο νησί σχημάτιζαν σωρούς. Υπάρχει μια εξέλιξη σχετικά με τη βλάστηση των κέντρων, αλλά απ' την άλλη παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν πολλά ογκώδη αντικείμενα, σκουπίδια. Δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε βέβαια μέσα στο κέντρο δάσος, ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια παρατήρηση και να έχουμε μια πλήρη εικόνα, αλλά τουλάχιστον τη διαδρομή που ακολουθήσαμε εμείς, παρακολουθήσαμε και είδαμε, παρατηρήσαμε μάλλον και είδαμε τα ογκώδη σκουπίδια που υπήρχαν μέσα.